Άρα ούτε εγώ, ούτε η παρουσία μου. Να προσευχόμαστε να είναι ο Κύριος ο οποίος και αυτό το βράδυ θα μας μιλήσει σε όλους μας και εγώ ιδιαίτερα έχω αυτή την ανάγκη να μου μιλήσει το Πνεύμα του Θεού. Στη σελίδα 1068 με τη χάρη του Κυρίου είναι η επιστολή προς Εβραίους, Εβραίους επιστολή, Ι.Β. κεφάλαιο, 1068 σελίδα από την αρχή. Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σου το νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέχομαι με θυπομονής τον προκείμενο εις εμάς αγώνα, αποβλέποντας εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητη τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογία εις εαυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντιστάθητη έτη μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και λησμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπό αυτού. Διότι ό,τι να αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα τον Υιό τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομείνετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί Υιοί. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών έχουμε παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλουμε υποταχτεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνοι μεν προς ολίγας ημέρας επέδευαν ημάς κατά την αρέστια αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερα όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλληλημένα γόνατα. Κάμετε τους πόδα σας ευθείας οδούς, δια να εκτραπεί το χολόν μάλλον να θεραπευτεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων των Αγίων, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Αμήν, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και το Λόγο Του, γιατί είναι αλήθεια ο Λόγος Του, αδερφοί, και μας βεβαιώνει, και Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη βεβαιότητα την οποία παίρνουμε μέσα από τον προφητικό Λόγο, ότι και εμείς είμαστε περικυκλωμένοι όντες υπό το σου το νέφος μαρτύρων. Και μιλάει για όλους αυτούς τους ανθρώπους της προηγούμενης σελίδας του Ι.Α. κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολή. Μιλάει για αυτούς τους ήρωες της πίστεως, όπως εμείς συνηθίζουμε να λέμε. Είναι οι μάρτυρες όμως της παρουσίας και της ευλογίας της ζωής των ανθρώπων, του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Είναι οι μάρτυρες αυτοί που κρατήσανε την καλή μαρτυρία ως τέλους. Δια της πίστεως ότι αυτός ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότηση στους εξητούντες αυτών. Και όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων, των οποίων καλά θα κάνουμε να νιώσουμε περικυκλωμένοι γύρω από αυτούς, γιατί αυτή είναι και η ασφάλειά μας, αδελφοί. Είπα και το φρονώ ότι στο πρωτοχρονιάτικο αυτό μήνυμα, το οποίο ο Θεός έδωσε σε όλους μας, ότι έχουμε μία μάχη να κάνουμε. Έχουμε κηρύξει ένα πόλεμο. Αγωνιζόμενοι, όπως διαβάσαμε, μέχρι αίματος, εναντίον πιανού, της αμαρτίας. Αγωνιζόμενοι μέχρι τι, μέχρι να εκπληρώσουμε πάσα τη δικαιοσύνη του Θεού. Αγωνιζόμενοι μέχρι πότε, μέχρι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού να μορφωθεί μέσα μας. Αγωνιζόμενοι μέχρι πότε, μέχρι να εκφύγουμε από αυτήν τη μέλουσα οργή, την οποία μέλει να έρθει σε όλη την οικουμένη.
Μάρτυρες λοιπόν είμαστε όλων αυτών, αγαπητοί αδελφοί. Και δεν ξέρω αν θα κληθούμε να μαρτυρήσουμε όπως οι πρώοι μόνο όλοι αυτοί στο νέφος των μαρτύρων, διότι μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εις πόλεμο, αλλά λέει και για άλλους οι οποίοι τραυματιστήκανε, πριονιστήκανε, εκτελεστήκανε, και εν τέλει και αυτοί αλλά και οι προηγούμενοι μαρτυρήσανε την καλή μαρτυρία, ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότηση στους εξητούντες αυτών. Και η ζωή τους δεν ήταν ωραία, η ζωή τους δεν ήταν ανθόσπαρτη, η ζωή τους είχε κόπο, είχε μόχθο, είχε ταλαιπώρια, αλλά σταθήκανε μάρτυρες της πίστεως την οποία εδεχτήκανε μέσα στην καρδιά τους, και το αίμα του Άβελ ακόμα βοά. Γιατί? Γιατί μαρτύρησε ότι η θυσία του ήταν ευάρεστη ενώπιον του Θεού, και στάθηκε ευάρεστη ενώπιον του Θεού γιατί πίστεψε ότι ο Θεός αυτός που λέει δύναται να εκτελέσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ίδιο στάθηκε μαζί με τον Ενόχ, ο οποίος μαρτύρησε με τη ζωή του, με το αγαθό περπάτημά του, μέσα σε μια γενεά πονηρά και διεστραμμένη. Γιατί την ίδια αυτή γενεά ή λίγο πιο μετά ο Κύριος έρχεται να την εξαφανίσει με την οργή του. Όμως μέσα σε αυτή τη γενεά, γιατί ομοιοπαθείς είμαστε αδελφοί, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, γελά, χαίρεται, λυπάται, θλίβεται, καταθλίβεται, αγαπάει, ερωτεύεται. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν μιλάμε για έναν άλλον Ενόχ, μιας άλλης φύσης. Μιλάμε για αυτόν τον ίδιο άνθρωπο, ομοιοπαθής με εμάς, ο οποίος εμαρτύρησε με τη ζωή του για την πίστη την οποία αποδέχθη μέσα στην καρδιά του. Και τι έγινε σε αυτόν? Σε αυτόν ήρθε ο Κύριος και του είπε: Ενόχ, φτάνει πια να αγωνίζεσαι εδώ, φτάνει να προσπαθείς εδώ, ευαρέστησες κατά πάντα εμένα, έλα τώρα να περπατήσουμε και να ζήσουμε μαζί στους αιώνιους τρίβους τους ειδικούς μου. Και μετατέθη ο Ενόχ, μετετέθη ο Ενόχ, προτύπωση της Εκκλησίας του Χριστού, της νύμφης της αγαπημένης, των ανθρώπων αυτών όλων ημών, οι οποίοι θέλουμε να ζήσουμε δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό και δεστραμένο αιώνα, πράττοντες το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Και μαρτύρησε ο Ενόχ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι οι άλλοι άνθρωποι της πίστεως, ο πατέρας της πίστεως, ο Αβραάμ, εμαρτύρησε με τη ζωή του. Στάθηκε πιστός, όχι μόνο όταν του έλεγε να μετακινηθεί μέσα από την Ουρ των Χαλδαίων και να πάει στη Χαναάν, όχι μόνο όταν εκείνος προσευχότανε και ο Θεός ερχότανε και τον έβρισκε και, και του ανανέωνε, ευχαριστούμε τον Κύριο, τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες. Στάθηκε πιστός όταν ο ίδιος ο Θεός του είπε: πάρε τον υιόν σου, τον μονογενή σου, και έλα να τον δώσεις θυσία σε μένα. Αλληλούια! Όχι στον εύκολο δρόμο, στον δύσκολο δρόμο της δοκιμασίας. Εστάθη πιστός, μάρτυρας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πιστεύοντας ότι αυτός είναι δυνατός και να αναστήσει, αλληλούια, προτύπωση της θυσίας του Υιού, του Θεού, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπύλου, ως της εθυσιάστηκε υπέρ ημών, για να έχουμε εμείς μέσα στη ζωή μας αυτή τη μαρτυρία, την καλή, ότι αν έχουμε το Χριστό, έχουμε τα πάντα. Έχεις το Χριστό, έχεις τη ζωή. Έχεις το Χριστό, έχεις τα πάντα. Εάν και εσύ
και εγώ σταθούμε μέσα σε αυτό το νέφος των μαρτύρων, των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι μαρτύρησαν με την υπακοή τους, με την πίστη τους και με την αγάπη τους στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού και του Πατέρα Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνεχίζει ο κατάλογος, είναι μακρύς, σημαντικών και ασήμαντων, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, γιατί κανένας δεν είναι ασήμαντος μπροστά στα μάτια του Χριστού, κανένας δεν είναι ο λιγότερος μπροστά στα μάτια του Θεού, διότι όλους εμάς εχαρίστηκε ο Χριστός, για σένα προσωπικά, για σένα προσωπικά. Και όταν θα σταθούμε εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού, θα ονομαστούμε με νέο όνομα, γνωρίζοντας εμάς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Θα αποδώσει σε όλους όσους σκοπίασαν και αγωνίστηκαν νομίμως όλα αυτά δια τα οποία αγωνίστηκαν, ευχαριστούμε τον Κύριο, μένοντας πιστοί και μαρτυρώντες το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, και εκείνη την ώρα θα σε μαρτυρήσει ο ίδιος ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Έβγε! Στα λίγα εστάθηκες πιστός, στα πολλά θέλω σε καταστήσει. Ήσελθε τώρα, θα πει ο Κύριος. Ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου, για να απολαύσεις την αιωνιότητα μαζί με όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων, των πρώιμων, αλλά και με όλους αυτούς δια τους οποίους συναγωνίστηκες και έμεινες υπομένοντας τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Αδελφοί, εγώ δεν περιμένω κάτι άλλο. Αλληλούια. Δεν περιμένω ούτε πένους, ούτε βραβεία, ούτε μεγαλύτερες συντάξεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ούτε χορηγίες και πρόνοιες από τους ανθρώπους. Περιμένω να ακούσω το «Έβγε δούλε αγαθέ και φυστέ». Και ήθελε να μας αξιώσει να το πει το στόμα του Χριστού σε εμάς. Γιατί πολλές είναι οι φορές και τρέμω, τρέμει η καρδιά μου που από αυτόν εδώ τον άμβονα, ο οποίος πράγματι βροντάει και αστράφτει η φωνή του Θεού, καθαρή και ασάλευτη, πολλάκι στον τελευταίο καιρό ακούω το «Ήπαγε από εμού η εργαζόμενη την ανομία». Και λέω «Όχι Κύριε, δεν θέλω να ακούσω από το στόμα σου», γιατί το ίδιο στόμα θα το πει η αδελφή αυτό. Το στόμα του Κυρίου θα πει το «Υπάγεται από εμού». Το στόμα του Κυρίου θα πει «Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ». Θέλω να είμαι από αυτούς οι οποίοι θα κάτσουν στα δεξιά. Αλληλούια. Θέλω να είμαστε όλοι μαζί εκεί, σε αυτούς που θα κάτσουν στα δεξιά του Πατρός και θα απολαύσουν όλα αυτά τα οποία περιμένει αυτό το νέφος των μαρτύρων. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι ρητός ο λόγος του Θεού, ο οποίος λέει «Και ούτι πάντες, αν και έλαβον καλή μαρτυρία δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν την επαγγελία, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερο τι περί ημών, δια να μην λάβουσι την τελειότητα χωρίς ημών». Καταλαβαίνεις τώρα τι λέει ο λόγος του Θεού. Προέβλεψε ο Κύριος να μην λάβουν αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάνε, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η Ραάβ πάνω στην Ιεριχώ, ο Πέτρος, ο Στέφανος, ο Ηλίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν λάβανε την τελειότητα, γιατί προέβλεψε ο Κύριος κάτι καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Το καλύτερο είναι να λάβουμε και εμείς αυτή την τελειότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για μας μακροθυμεί ο Θεός. Έχουμε συλλάβει ότι μέσα στο σχέδιο του Θεού είμαι και είσαι εσύ, και ο Κύριος μακροθυμεί δια εμάς και δια όλους όσους μέλη να σώσει ο ίδιος ο Θεός και να προσθέσει σε αυτήν εδώ την εκκλησία που σήμερα κηρύττει το λόγος του Θεού, και εσύ είσαι ένας αποδέκτης. Άσε την καρδιά σου λοιπόν ανοιχτή, να μπει μέσα σε αυτό το νέφος των μαρτύρων της παρουσίας του Θεού, και μην κλέβει τίποτα από τον οραματισμό σου. Τίποτα να μην κλέβει τον οραματισμό σου. Είναι ικανό για μας σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας να είμαστε περικυκλωμένοι μέσα σε αυτό το νέφος. Τι περισσότερο θα γίνει σε σένα από ό,τι έγινε στον Ιωσήφ, που διώχτηκε, που υπέφερε,
που ταπεινώθηκε, που μαστιγώθηκε και που η καρδιά του ελεύθερη, όταν οι αδελφοί του έρχονται μπροστά του, αντιλαμβάνεται και επιλάμπτει σε αυτόν το σχέδιο του Θεού και λέει έτσι έπρεπε να γίνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μήπως έφτασες κι εσύ σε ένα σημείο τέτοιο. Μάθε λοιπόν ότι έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί είσαι σήμερα εδώ και ακούς το Λόγο του Θεού και αναγνωρίζεις ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που συναγωνίζεται μαζί με σένα, ναι. Και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αλήθειας, για να μπορείς να σταθείς εδώ που σε φύτευσε η δεξιά του Κυρίου και να μην μετακινηθείς μέχρι να έρθει ο Κύριος να σε παραλάβει, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μέσα σε αυτό το νέφος λοιπόν των μαρτύρων, περικυκλωμένοι όντες, εμείς καλούμαστε. Υπάρχει ένα σάλπισμα. Υπάρχει μια πρόσκληση. Υπάρχει μια οδηγία για όλους εμάς που θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτόν τον κύκλο των μαρτύρων και να λεγόμαστε και εμείς μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Ας απορρίψουμε παν βάρος. Τι είναι αυτό που βαραίνει σήμερα τη ζωή σου? Σίγουρα κάτι βαραίνει τη ζωή μας. Εκστρατεία είναι η ζωή. Με μόχθο και με κόπο αγωνιζόμαστε. Μάλιστα υπό αντίξωες συνθήκες. Και μπαίνει βάρος στην καρδιά μας. Αλλά υπάρχει η πρόσκληση του Κυρίου και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί αναφέρθηκε από αυτόν τον άμβονα πρόσφατα. Ο Λόγος του Θεού είναι και για μας σήμερα. Έρθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Έχεις βάρος? Έχεις στεναχώρια? Έχεις φορτίο δυσβάσταχτο, όποιο και να είναι αυτό? Θα μπορούσα από αυτόν τον άμβονα να ονοματίσω πάρα πολλά. Βλέπω ανθρώπους που κοπιάζουνε. Βλέπω αδελφούς που πάσχουνε. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι γεύονται τη σωτηρία μόνοι τους και αυτό είναι φορτίο. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να ελαττώνονται και βεβαρημένοι υπό αυτό το βάρος εξασθενούν στην πίστη. Βλέπω παιδιά που ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί. Βλέπω γονείς οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους να είναι στην απώλεια και αυτοί βρίσκονται στην παρουσία του Θεού και αυτό είναι φορτίο. Έλθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και αφήσατε το φορτίο αυτό στα πόδια του Χριστού. Άφησέ το στα πόδια του Χριστού σήμερα, να τα αφήσουμε στα πόδια του Χριστού. Αυτός μπορεί να το σηκώσει για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν μας λέμε στον Κύριο, Κύριε δώσε μου την οδηγία, σημαίνει δύο, μπορεί να σημαίνει. Ή να σημαίνει λέγοντας δώσ' μου την οδηγία ότι εσύ οδηγάς και περιμένεις να σου μιλήσει ο Θεός για να πας κάπου. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Να περάσεις στη θέση του συνοδηγού και να πεις Κύριε οδήγησέ με. Να πάρει το τιμόνι της ζωής σου ο Κύριος. Να πάρει το φορτίο της ζωής σου ο Κύριος. Να πάρει αυτό το οποίο εσύ έχεις πάνω στην πλάτη σου ο Χριστός. Και να σε οδηγήσει με τα πάσης βεβαιότητος στον καλό λιμένα, στην απόλαυση της σωτηρίας σου. Γιατί έχεις σωθεί και το βάρος το οποίο επισορεύεται πάνω στη ζωή σου και μέσα στην καρδιά σου σου κλέβει αυτή τη χαρά της σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άσε τη μεριμνά σου στα πόδια του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Λόγος του Θεού λέει μη βαρυνθώσει οι καρδιές σας από κρεπάλες, από μέθες, αλλά και από
μέριμνες βιωτικές. Μην αφήσεις την καρδιά σου να γεμίσει από αυτό που έχει γεμίσει τις καρδιές όλου του κόσμου. Βλέψε προς τον Σωτήρα ημών Ιησού Χριστού, Χριστό, και αποφάσισε, όπως άκουσα πρόσφατα από ένα ευλογημένο άνθρωπο, αδελφό μας, ότι ζω τη σημερινή ημέρα σαν να είναι η τελευταία μέρα πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλληλούια! Αν ήταν αυτή η μέρα, πώς θα τη ζούσες? Αν είχε έρθει το Πνεύμα του Θεού και σου λέγε αύριο αρπάζεσαι, πώς θα ήσουνα? Που θα είχες αφήσει τη μέρημνα που βαραίνει σήμερα την καρδιά σου, αυτή τη στιγμή την καρδιά σου, που θα την είχες αφήσει? Αλληλούια! Θα προσπαθούσες να την απορρίψεις? Θα προσπαθούσες να την ξεκολλήσεις από πάνω σου? Ή με το λόγο αυτό ήδη θα είχε αφαιρεθεί από πάνω σου? Ζήσε την ημέρα αυτή σαν αν η τελευταία ημέρα πάνω σε αυτή τη γη. Και δώσε με βεβαιότητα και πιστοποίησε ενώπιον όλων των δυνάμεων. Και πρώτος εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πριν από λίγες ημέρες έχουμε κάποια θέματα οικονομικά. Μας χρωστάνε λεφτά από το ΙΚΑ, έχουν σταματήσει να μας πληρώνουν. 3 το λάδι, 3 το ξύδι. 6 το λαδόξιδο, πάμε παρακάτω. Και βενζίνη τόσο, και ψωμί τόσο, το σούπερ μάρκετ τόσο. Όπα, μην πας παρακάτω γιατί έχεις μπει ήδη 200 ευρώ μέσα. Πάμε πάλι. 2 το λάδι και 2 το ξύδι, 4. Και βενζίνη 25, για να βγεις. Και πήγα στον Κύριο, αλήθεια σας το λέω. Τις άλλες φορές πήγαινα στη Δήμητρα. Αντέχει. Κοφύλακας, κάπου θα τα έχει κρυμμένα. Δεν υπήρχαν όμως κρυμμένα. Άρατε το φορτίο και ρίψατε σε μένα. Λέω, Κύριε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πράγματι έφτασα στο τέλος. Και είπα μέσα μου, τι μπορείς να κάνεις άραγε εσύ, αδελφοί, αγαπητοί. Όταν τα τυχαία συμβάντα επαναλαμβάνονται στη ζωή σου και ξανά και ξανά και ξανά πίσω από αυτά είναι το χέρι του παντοδύναμου Θεού, ο οποίος γνωρίζει καιρούς, ημέρες, ώρες, καταστάσεις. Αλληλούια! Και όταν ήρθε το τελειωτικό χτύπημα που το ένιωσα σαν να είναι η κρύα κάνει πίσω από τα μηνύγκια μου έτσι εδώ, το ενφιά και τα τέλη κυκλοφορίας, τότε μπήκα στο λογαριασμό μου με το e-banking να δώσω τον τελευταίο οβολόν πριν φάω τη χαριστική βολή. Όσα να είναι, λέω, θα τα δώσω, τελειώνει, τι θα κάνει. Και έχει ο Θεός. Και μόλις μπαίνω, αδελφοί, το 069 λεπτά είχε γίνει 869 ευρώ, 800 ευρώ και 69 λεπτά. Και έτριβα τα μάτια μου. Θα φάνηκα πολύ αστείος, μάλλον στην αδελφή τη Δήμητρα και στα παιδιά. Άρχισα να κλαίω. Είχαν μπει 800 ευρώ. Ακριβώς το ποσό που ήταν για να ξεπληρώσω και να μην χρωστάω σε τίποτα. Μια δόση ξεχασμένη και λοιπά, λεφτά τα οποία εγώ τα είχα ξεχάσει, ούτε ήξερα ότι θα μπαίνανε. Εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, αυτή τη στιγμή που ο παντοδύναμος και παντοκράτορας Θεός είχε τη λύση. Αλληλούια! Τώρα... τώρα παν βάρος ρίψατε σε αυτόν, αλληλούια, για να συνεχίσει να κάνει αυτά τα τυχαία γεγονότα, που δεν είναι τυχαία, γιατί δεν μπορεί τυχαία γεγονότα να συμβαίνουν στη ζωή μου 25 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά που έχουν συμβεί την τελευταία φυλακή της νυχτός. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα όλα τα μαθήματα που κλήθηκα για να περάσω και να σταθώ, και σε σένα ίσως είναι πιο πολλά και πιο δύσκολα. Μάθε όμως ότι εσύ και εγώ και η Εκκλησία του Χριστού είναι υπό την υψηλή περιποίηση και περιφρούρηση
του Άγιου Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μην αμφιβάλλεις για τίποτα σε αυτό. Και ποτέ να μην αμφιβάλλεις μέσα στην καρδιά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί αυτός φροντίζει για μας. Αλληλούια. Γιατί εσύ τι δύνασε να κάνεις με ερημνών. Τι δύνασε. Πες μου τι δύνασε. Σας έχω ξαναπεί ότι το μεγαλύτερό μου πρόβλημα από τότε που ήμουν παιδί ήταν ότι ήμουν κοντός. Χαμηλός, σε πάση περιπτώσει, κοντός δεν είμαι. Χαμηλός. Κοντός δηλαδή, γιατί άλλοι με φωνάζανε κοντό. Μεγάλωσα από αυτή την άσχημη κατάσταση. Ο κοντός με τα γυαλιά, λέγανε. Βέβαια μετά έβγαλα τα γυαλιά. Έκανα λέιζερ. Τώρα ξαναφόρεσα γιατί είναι η πρεσβειοποία, αλλά το κοντός έμεινε. Είχα βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και μεριμνούσα. Είχα χάσει τον ύπνο μου. Ήταν πολύ μεγάλη μέριμνα. Πολύ μεγάλη μέριμνα που είχα. Λένε ότι αν δεν χτίσεις και αν δεν παντρέψεις. Και αυτό αλήθεια είναι. Πολύ μεγάλη μέριμνα. Είχα χάσει τον ύπνο μου για εβδομάδες. Σκεφτόμουν μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Πώς, τι, πώς, αν, όχι, αυτό. Κράταγα σφιχτά το τιμόνι και έλεγα «Κύριε, οδήγησέ με» και πήγαινα εκεί που ήθελα. «Κύριε, οδήγησέ με, Κύριε, οδήγησέ με». Και με ρυμνούσα και προσπαθούσα. Και έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου να το κάνω. «Κύριε, πρέπει να το κάνω, γιατί δεν μπορεί να κάθομαι εγώ και να έτσι να κάνεις κάτι». Όχι μόνο να κάθεσαι, πρέπει να παραμερίσεις κιόλας. Πρέπει να παραμερίσεις, αδελφέ. Πρέπει να αφήσεις τον Χριστό να μπει μπροστά, να ανοίξεις τον δρόμο. Μα να μην κάνω αυτό που μπορώ. Κάνε αυτό που μπορείς μέχρι να παραμερίσεις. Γιατί εκεί είναι η λύση. Στην τελεία παράδοση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ενώ είχα αυτή τη μεγάλη μέριμνα που με βασάνιζε, με ξυπνάει ο Κύριος ένα πρωινό και μου λέει ένα εδάφιο, σελίδα και εδάφιο. Και ξυπνάω με αυτή τη σελίδα και το εδάφιο. Πάω, πρώτη μου δουλειά, λέω, ο Κύριος μου είπε αυτή τη σελίδα και αυτό το εδάφιο. Και τρέχω και ανοίγω το πρωί, το φως, ανοίγω και τη γραφή. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τι δύνασε, λέει, μεριμνών, να προσθέσεις μία πύχη στο ανάστημά σου. Μου θύμισε ο Κύριος την πιο μεγάλη μέριμνα που είχα στη ζωή μου, ότι ήμουν κοντός. Και δεν γίνεται ο μεριμνό να το κάνεις αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέω, αν ο Κύριος λέει αυτό, έχει αναλάβει και τ' άλλο. Τα έχει αναλάβει όλα στη ζωή μου. Και έτσι έγινε, αδερφοί. Τελείωσε και αυτό. Πρόσεχε, όταν είσαι μέσα στο νέφος των μαρτύρων, μη σε ξεγυαλάσει η εικόνα που θα υψωθεί πάνω από το νέφος των μαρτύρων. Και θα σου πει, αυτό το βουνό εσύ δεν μπορείς να το περάσεις. Αυτή τη δυσκολία για σένα είναι ανυπρόβλητη. Δεν γίνεται να την νικήσεις. Αυτός ο Γολιάθ που υψώθηκε στη ζωή σου θα σε καταστρέψει. Θα ανοίξει το στόμα του και θα σε φάει. Είναι γιατί έβγαλες το κεφάλι σου έξω από την εφέλη των μαρτύρων. Και άρχισες να κοιτάς δεξιά και αριστερά. Ξαναχαμήλωσε και μπες μέσα σε αυτή την εφέλη των μαρτύρων. Και δες πώς σταθήκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και υπερνικήσανε δια της πίστεώς τους εις αυτόν ο οποίος δύναται και μπορεί να κάνει τα πάντα. Εκκλησία του Χριστού, σήμερα πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα μικρά και τα μεγάλα, τα αδύνατα και τα δυνατά. Αυτά που εμείς πιστεύουμε ότι δεν γίνονται, αυτό σήμερα λέει λόγο και γίνονται. Εάν εσύ πιστέψεις ότι ναι, η εκκλησία αυτή εδώ είναι μέλος του νέφους των μαρτύρων. Αλληλούια. Και μέσα σε αυτή την εκκλησία είσαι και εσύ. Μικρέ και αδύναμε και ανόητε Μιχάλη που θέλεις να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου και να βγάλεις τη λύση μόνος σου. Το άλλο σας το έχω πει. Θα σας το πω και αυτό. Έπρεπε να αυξήσω το εισόδημά μου. Πήγα λοιπόν στον Κύριο και του είπα, Κύριε, εγώ δεν θέλω να χάσω ούτε μία μέρα από την εκκλησία σου. Τίποτα. Θέλω να έρχομαι Πέμπτη, Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή. Μία ώρα της επίσημης συνάδρασης να μην χάσω. Και να είμαι και στο έργο σου. Γι' αυτό πρέπει
και θέλω για να αυξήσω το εισόδημά μου να μου βρεις μια δουλειά η οποία θα είναι Τρίτη και Τετάρτη, ώρες απογευματινές γιατί το πρωί δουλεύω, άντε και Σάββατο μεσημέρι, αν γίνεται, μάλλον σε πωλήσεις κατευθυνόμουν, γιατί τη χρυσή περίοδο που υπήρχαν δουλειές, όλοι εκεί στις πωλήσεις. Αλλά λέω, κύριε, και να έχω εγώ την πελατεία. Δηλαδή, συγγνώμη, να μην ψάχνω να βρω εγώ την πελατεία, να μου λένε πήγαινε εκεί. Τρίτη, Τετάρτη και Σάββατο μεσημέρι και εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού να πάω να πουλήσεις αυτό. Γίνεται? Σε παρακαλώ, κύριε, εσύ ανέλαβε τα βιωτικά μου, να αυξήσω το εισόδημά μου. Σε παρακαλώ, κύριε, σε παρακαλώ. Τετάρτη, Τρίτη και Σάββατο. Όλο ερχόταν εμπόδια όμως. Και ξέρετε τι είναι τα εμπόδια? Να κάνουμε μια κοινωνία. Ήρθαν καινούργιες ψυχές. Να πάμε στο σπίτι να τις υπηρετήσουμε. Με πέραν τηλέφωνο, αδερφέ, θα έρθει το Σάββατο το μεσημέρι. Θα έρθει την Τρίτη το βράδυ. Θα έρθει την Τετάρτη το βράδυ. Θα πάμε στην επαρχία την Τετάρτη το βράδυ. Όλο τέτοια εμπόδια. Δηλαδή μέσα από το έργο του Θεού ερχόντουσαν τα εμπόδια. Λέω, τι εμπόδια είναι αυτά? Εντάξει, τις άλλες ώρες, κάτι άλλο, κάτι κάνε, κύριε, να ελευθερωθώ. Και πήγαινε η προσευχή μου έτσι. Μια μέρα παίρνω τηλέφωνο, έπαιρνα διάφορα τηλέφωνα, αλλά αυτό που είχα πει δεν υπήρχε, ας πούμε, τώρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο μεσημέρι με τους πελάτες εκεί, δύο ρίτσες και να προλαβαίνω κιόλας. Κι όμως έγινε. Πέφτω σε έναν άνθρωπο ο οποίος. Ναι, έχετε ξανασχοληθεί με τις πωλήσεις? Βέβαια, έχω ξανασχοληθεί. Α, πάρα πολύ ωραία. Μόνο λέω, κοιτάξτε, μην ξεκινήσουμε, να σας πω από την αρχή ότι εγώ θέλω Τρίτη και Τετάρτη. Και άντε καμιά Σάββατο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, οπότε θέλετε εσείς. Εντάξει, λέω, αλλά κοιτάξτε να δείτε, θέλω να μου δίνετε και τους πελάτες. Έναν, δύο πελάτες να πηγαίνουν αυτές τις ώρες που θα μου λέτε. Α, έτσι δουλεύουμε εμείς. Και αν πετυχαίνετε τις πωλήσεις, θα παίρνετε και μπόνους. Αυτό δεν το είχα κάνει αίτηση. Υπέρ εκ περισσού. Έρχομαι. Πού είστε εκεί? Πήγα πραγματικά, το βρήκα, μπήκα μέσα. Είχα και μια άνεση, ας πούμε, αφού όλα αυτά τα είχαμε προσυμφωνήσει. Τι κάνετε, πώς είστε, καθίστε, πώς λέγεστε, και Παπα-Νικολάου, καθίστε και Παπα-Νικολάου, καθόμαστε, ωραία. Λοιπόν, λέω, σας είπα, έτσι, Δευτέρα, ναι, τι ώρες μπορείτε? Λέω, την Τρίτη και την Τετάρτη, μεταξύ 6 με 8, άντε 9. Λέει, μπορείτε να πάρετε δύο ραντεβού? Βεβαίως. Τρίτη και Τετάρτη, ναι. Και Σάββατο μεσημέρι, άμα σας περισσεύει, παίρνω και κανένα. Α, εντάξει, δύο και εκεί. Βάλτε δύο, γιατί είστε καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς οι δύο θα τα βρούμε πάρα πολύ. Και θα έχετε και μπόνους. Επί των πωλήσεων θα παίρνετε περίπου 15 με 20% επί των πωλήσεων μπόνους. Τι λέτε? Σας ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Τι ωραία, ε. Τα ξέρω, ο Κύριος όλα. Τα έχει βρει. Λοιπόν, τι θα πουλάμε, λέω, γιατί δεν. Α, ναι, δεν πειράζει. Σηκωθείτε, λέει, πάμε στην άλλη αίθουσα. Πάμε στην άλλη αίθουσα. Ανοίγει μια δίφυλη πόρτα και λέει, να, λέει, αυτά θα πουλάμε. Ξέρετε τι ήταν, αδελφοί? Εικόνες. Ο Άγιος Εφραίμ, η Αγία Μεγάλη Χάρη της, η Τριχερούσα, η Παναγία, η Τριχερούσα είχε τρία χέρια. Η εικόνα. Ο Άγιος. Έχασα τη φωνή μου. Κύριε, έχασα τη φωνή μου. Θέλω να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Λέει, τι πάθατε? Τίποτα. Τίποτα δεν έπαθω. Αλλά άμα βγω από εδώ, δεν ξέρω πού να κρυφτώ. Δεν θέλεις, παιδί μου? Ό,τι ήθελες σου, πήγαινε. Αφού σε έχω σε άλλο ταγμένο, αφού έχω άλλο δρόμο για σένα. Εγώ σε έχω βάλει εδώ να υπηρετείς, να δουλεύεις. Εγώ σε έχω βάλει μέσα στο στήλο και το εδραίωμα της αλήθειας. Και δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο και το παιδί του να ζητάει άρτο. Δεν τον είδα. Πού είναι αυτά τα λόγια όταν εγώ στα λέω, εσύ τα αυτιά σου πού είναι? Τι κάνεις, τι βλέπεις, πού ακούς? Σε ποιον προσβλέπεις, από πού προσβλέπεις? Άνθρωπε του Θεού, εκκλησία του Χριστού, πασαδόση αγαθή και πανδόρημα τέλειο, άνωθεν εστί κατεβαίνουν. Μόνο να είσαι εκεί που θα πέσει η ευλογία του Θεού και μην τρέχεις δεξιά και αριστερά να ψάξεις να βρεις αυτά που ψεύτικα υπόσχεται ο άνθρωπος και ο κόσμος.
ψεύτικα. Εδώ θα απαντηθεί το αίτημά σου. Εδώ θα γίνει η επέμβαση του Θεού στη ζωή σου. Εδώ όταν εσύ απορρίψεις παν βάρος, αλλά και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, έχουμε μάχη με την αμαρτία. Νικήσαμε, θα έλεγε κανένας, το βάρος και αφήσαμε στα πόδια του Κυρίου όλο μας, όλη μας τη ζωή. Τώρα θα έχουμε συνεχόμενο αγώνα με την αμαρτία, γιατί είναι ευκόλως εμπεριπλέκουσα. Και μάλιστα στο κείμενο λέει ότι είναι ευπερίστατον ημάς αμαρτία, δηλαδή αυτή που στέκεται πάντα έτοιμη δίπλα μας. Στέκεται δίπλα μας. Είναι αυτή που, από αυτήν την οποία εσύ αυτή τη στιγμή κινδυνεύεις. Είναι αυτή η οποία σου χτυπάει την πόρτα. Είναι αυτή η κακία που καμιά φορά έρχεται μέσα στη ζωή μας. Η ζήλια, ο φθόνος για τον πλησίον μας. Είναι αυτό το κουτσομπολιό που ανεβαίνει στην καρδιά μας. Όταν είμαστε λίγο πιο οικοί και λέμε για τον έναν, για τον άλλον, κάτι παραπάνω, να κρίνουμε λίγο πιο... Και δεν κάνεις έναν αγώνα να φυλάξεις το στόμα σου. Να μην πεις τίποτα εναντίον κανενός ξένου, φίλου ή αδελφού. Αλλά αντίθετα, να είσαι αυτός ο οποίος θα βρίσκεις μόνο τα καλά και θα προωθείς μόνο τα καλά τα οποία βλέπεις, χωρίς να κρίνεις και να κατακρίνεις και με το στόμα σου και με την καρδιά σου. Γιατί αυτό είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να κουτσομπολεύεις, είναι αμαρτία να φθονείς, είναι αμαρτία να ζηλεύεις. Είναι ένα αμαρτία να λες περισσότερα λόγια από ό,τι πρέπει να λες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι αμαρτία. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η μοιχεία, η πορνεία, η ακαθαρσία. Είναι αμαρτία. Εσύ τρέξε μακριά. Απόρριψέ την. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι έρηδες, οι διχοστασίες, είναι αμαρτία που σε μπλέκει. Είσαι με τον έναν, δεν είσαι με τον άλλον. Δεν ξέρει αυτός, ξέρω εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Είναι αμαρτία. Και εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ξέρουμε τι είναι αμαρτία. Με την ίδια βαρύτητα και μέσα μας και έξω μας. Ξέρουμε τι σημαίνει στολή σεμνή, σοφροσύνη, εδώ. Ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε. Ξέρουμε τι είναι να δείχνεις ψεύτικος και ψεύτικη ενώπιον του Θεού, έσωθεν και έξωθεν. Δεν τα ξεχωρίζει αυτός ο Κύριος. Γι' αυτό φύγε μακριά. Απόρριψέ τα αυτά που σε καθυλώνουν μέσα στην καθημερινότητά σου και δεν σε αφήνουν να κάνεις όλο το θέλημα του Θεού και σε μπερδεύουνε και σε καθυλώνουνε μπροστά σε έναν υπολογιστή. Να βλέπεις αυτά που ο κόσμος εσχρώνεστη και λέγει. Καθυλωμένος. Γιατί δεν έμαθες να προσεύχεσαι. Και τώρα ζητάμε μία ώρα προσευχής και έρχομαι και λέω εγώ δεν μπορεί να γίνει μισή ώρα. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ούτε μια ώρα δεν δυνηθήκατε. Μια ώρα δεν δυνηθήκατε. Να σταθείτε μαζί μου στη Γεστημανή, να συμπολεμήσετε και να συμπαρασταθείτε για να εκπληρωθεί το έργο του Θεού μέσα στη ζωή σας, στη ζωή σας. Γιατί η ζωή σας εξαρτάται από τη Γεστημανή, από το πώς θα σταθείς εκείνη την ώρα που ο Χριστός θα σταυρωθεί για να λάβεις εσύ αιώνια ζωή. Μια ώρα δεν μπόρεσες. Εγώ δεν μπόρεσα και ο Θεός να με συγχωρέσει. Αλλά πώς θα μάθεις να πολεμάς στα χαρακώματα του Κυρίου? Πώς θα μάθεις να νικάς τις νίκες του Χριστού?
Όταν δελεάζεσαι και παρασύρεσαι από την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, κλείς το κινητό, βγες από το Viber, κλείσε το ίντερνετ. Μη σε αποσπάει από τη μελέτη σου, από την αφιέρωσή σου. Χωρίς να το καταλάβουμε, μπήκαμε στην εξάρτηση και μιλάμε για τα ναρκωτικά. Όταν είσαι εξαρτημένος, όταν 1722 φορές αναβοσβήνεις αυτό το κουμπάκι να δεις αν κάποιος έστειλε κάτι σε σέναν. Και αυτό είναι αλήθεια. Εμένα πιάνει ο λόγος, συγχωρέστε με, αλλά εμένα πιάνει ο λόγος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Απορρίψατε. Αφήστε τα αυτά. Απορρίψατε. Είναι αλυσίδες. Είναι δεσμά. Απορρίψατε. Μέσα από τη σκηνή σας. Μέσα από τη ζωή σας. Μέσα από τις οικογένειές σας. Μέσα από τις συνήθειές σας. Απορρίψατε. Άκουσε λαέ του Θεού. Εκκλησία του Χριστού. Ήρθε η ώρα της απόρριψης. Για να μην βουλιάξει το καράβι το οποίο πλέεις. Ήρθε η ώρα της απόρριψης. Για να πάρεις θετική πλευστότητα. Να μπορέσεις το υπόλοιπο λίγο καιρό να πλεύσεις. Όχι χαυνούμενος. Όχι παραλελειμμένος. Αλλά με πορεία σταθερή προς τον ουρανό. Με το πιδάλιο καρφωμένο προς την αιώνια πύλη της βασιλείας των ουρανών. Αλλά χωρίς απόρριψη δεν θα συμβεί αυτό. Και ας τρέχουμε με θυπομονής τον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως ημών. Ώστις προς δύο κατευθύνσεις μας καλεί το Πνεύμα του Θεού να έχουμε την όρασή μας. Προς τον έφος των μαρτύρων, άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς, οι οποίοι εστάθησαν και εμαρτύρησαν με τη ζωή τους, με το περπάτημά τους, με τη στάση της ζωής τους, εδόξασαν το όνομα του Κυρίου και μη μου πεις ότι εσύ περνάς δυσκολότερα, γιατί πήγαινε και ξαναπήγαινε και διάβαζε πάντα αυτό το Ι.Α. κεφάλαιο των Εβραίων. Όχι σαν να διακρίνεις και να επενέσεις την πίστη αυτών, αλλά να δεις το πώς υπέφεραν με θυπομονής τον προκείμενο εις αυτούς αγώνα. Αυτό να είναι το παράδειγμά μας. Όχι να ζηλέψω την πίστη αυτού μόνο, αλλά να δεις ότι αυτή η διαδρομή της υπακοής και της επιμονής στο θέλημα του Θεού δεν είναι ανθρόσπαρτο. Δεν είναι να περπατάς πάνω σε άνθη, αλλά έχει κόπο, αγώνα. Και το δεύτερο το οποίο καλείσαι και καλούμε να έχω προσιλωμένο τον οφθαλμό μου είναι στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως ημών, ώστις υπέρ της χαράς της προκείμενης σε αυτόν υπέφερε σταυρών καταφρονήσα στην εσχήνη. Τα μάτια μας στον Κύριο, στον παράδειγμά μας, είμαστε χριστιανοί, είμαστε του Χριστού. Έχεις το Χριστό, έχεις τη ζωή. Αν δεν έχεις το Χριστό, η οργή του Θεού μένει απάνω σου. Αν απομακρύνεσαι από τον Χριστό και αποστασιοποιείσαι, εσύ θα παγώσεις, θα ψυγρανθεί η αγάπη σου πρώτα για το πρόσωπο του Κυρίου, έπειτα για το σώμα του Χριστού, τα αδέλφια σου τα οποία σε έβαλε ο Κύριος και μετά προς πάντας. Στον τελειωτή και αρχηγό της πίστεως ημών, ο οποίος υπέρ της χαράς της προκείμενης, αδελφοί ξέρετε τι μας περιμένει. Ξέρετε τι μας περιμένει. Η πλατεία του ουρανού, η σύναξη των Αγίων. Θέλεις να είσαι στην πλατεία του ουρανού, στη σύναξη των Αγίων. Εκεί που όλοι θα δώρανε τα λευκά. Γιατί χαρά την προκειμένη σε μας υπέφερε σήμερα. Υπέφερε σήμερα. Και κατεφρόνησε την εσχήνη. Καλά χριστιανός, τι είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός, τι ξέρει αυτός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλό είναι
να κρατάμε το φορτίο του Κυρίου στη ζωή μας. Καλό είναι να μαρτυρούμε τον Ιησού Χριστό με τη ζωή μας, με την ομολογία μας, γνωρίζοντας όπως όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων που έλαβε καλή, ευχαριστούμε τον Θεό, πήρε καλή μαρτυρία και περιμένει εμάς, η γη περιμένει εμάς στην εστενάζη και στην αγωνία, περιμένοντας την απολύτρωση των παιδιών του Θεού. Οι μάρτυρες, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, όλοι αυτοί οι οποίοι μαρτύρησαν το νέφος, περιμένουν εμάς. Μάθε όμως, Εκκλησία του Χριστού, ότι αν δεν πας εσύ, θα πάνε οι άλλοι. Γιατί ο οίκος του Κυρίου μέλει να γεμίσει με τους ανακεκλημένους. Ο έσχατος του οίκος θα είναι ένδοξος. Ήθε μέσα σε αυτό τον ένδοξο οίκο να είμαστε όλοι εμείς που έχουμε πάρει την πρόσκληση. Γιατί θα γεμίσει όταν θα έρθει ο Κύριος να επιθεωρήσει και να δει τι μελιγενέστε, όλα τα έδρανα θα τα γεμίσει με αυτούς που το Πνεύμα το Άγιο θα τους καλέσει, θα τους ενισχύσει, θα τους ζωοποιήσει. Ήθε, ευχαριστούμε τον Κύριο, κανένας από μας να μην εκπληρώσει το λόγο αυτών που λένε ότι είναι η πρώτη έσχατη και η έσχατη πρώτη. Αλλά όλοι μας να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών έχοντας στην καρδιά μας την πρώτη αγάπη. Αμήν.